Στη συνέντευξη τύπου, λοιπόν, την οποία είχα δώσει στις 25 Φεβρουαρίου, ο τίτλος ήταν «Εξωφρενικές οικονομικές διεκδικήσεις της Κύπρου κατά της Ελλάδος». Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι πίσω από όλη την αντιδικία μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου έχουν δημιουργηθεί διάφορες καταστάσεις, τις οποίες θα αναφερθώ και σήμερα. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι ενώ απεκάλυψα ότι η υποεκαθάριση σήμερα Λαϊκή Τράπεζα με την συνένεση των εκπροσώπων της κυπριακής κυβέρνησης έχει προσφύγει κατά της ελληνικής δημοκρατίας και διεκδικεί το εξωφρενικό ποσό των 4 δις, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το τονίσω και σήμερα, ότι δεν υπήρξε καμία απάντηση, ανακοίνωση, τοποθέτηση από τους εκπροσώπους ελληνικής κυβέρνησης και δι' από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αυτή την υπόθεση. Και θα ήθελα να σας κάνω μία έκκληση, εάν κατορθώσετε, να πάρετε κάποια τοποθέτηση ελληνικής κυβέρνησης. Μιλάμε για διεκδίκηση 4 δισεκατομμυρίων. Υπενθυμίζω ότι το πρόσφατο πρόγραμμα, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή, είναι 5,3 δις. 4 δις, λοιπόν, διεκδικεί η κυπριακή κυβέρνηση επί της ουσίας από την Ελλάδα και αυτό μέχρι στιγμής έχει μείνει αναπάντητο. Σκουλώδης από το Zoukla.gr. Κύριε Βιονόπουλο, αναφερθήκατε και την προηγούμενη φορά και τώρα στα 4 δις. Στην περίεργη αυτή υπόθεση με την απέτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Είπατε ότι δεν έχουμε καμία επίσημη τοποθέτηση από την ελληνική πολιτεία. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, τι αναμένετε να σε πει με αυτή την υπόθεση? Αυτή η υπόθεση εξελίσσεται στην διεθνή διαιτησία. Νομίζω ότι θα πρέπει, γιατί δεν γνωρίζω, δεν την παρακολουθώ, δεν έχω τη δυνατότητα να την παρακολουθήσω, νομίζω ότι πρέπει να βρίσκεται στο στάδιο της ανταλλαγής επιχειρημάτων. Θέλω εδώ να σας πω και το εξής, ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία έχει την δυνατότητα να κλείσει. Καταρχήν υπάρχει υπομορφήν φημών. Λέει κάποιος, μήπως έχει πάει ας πούμε κάποιος υπουργός και έχει πει με τους Κυπρίους ότι εντάξει, να αποσύρετε εσείς αυτό το 4 δις και εμείς θα σας βοηθήσουμε να μην πάρει η μίκτα 1,2 δις. Καταρχήν αυτό το πράγμα είναι ανήθικο. Νομίζω είναι εύκολο να το καταλάβετε. Επίσης θέλω να σας πω ότι εάν η ελληνική πλευρά χειριστεί την υπόθεση με επάρκεια, την οποία εμείς μπορούμε να τη βοηθήσουμε διαθέτουμε πληθώρα στοιχείων, δεν νομίζω πως πρόκειται να χάσει η Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν, και ίσως ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μπορεί να το ακούει και κάποιος αυτό από τους αρμόδιους, αν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, οποιοδήποτε Κύπριος να τους έχει πει, μην ανησυχείτε, εμείς θα την αποσύρουμε, λέει ψέματα. Διότι η τράπεζα αυτή που το έχει κάνει είναι υποεκαθάριση και βρίσκεται υπό την εποπτεία του EFS, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση. Ποιος τέλεχος θα πάρει μια απόφαση να αποσύρει διεκδίκηση 4 δις και να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή? Αποκλείεται. Και όταν θα φτάσει αυτό το πράγμα να συζητηθεί στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, θα παρακολουθούν πλέον όλος ο κόσμος. Οι δικηγόροι των κουρεμένων καταθετών, των κατόχων αξιογράφων κεφαλαίων, όλοι περιμένουν να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα για να ικανοποιηθεί ένα τμήμα ή και το σύνολο των απαιτήσεών τους. Συνεπώς, είναι μια υπόθεση για την οποία θεωρώ αδιανόητο να μην έχει γίνει μια κοινοποίηση στην ελληνική κοινή γνώμη τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση επ' αυτού. Και αντίθετα, να καταδιώκονται μάρτυρες της ΜΙΚ στη δική της προσφυγή, που θα μπορούσαν να είναι και χρήσιμοι και για την ελληνική δημοκρατία στην προσφυγή των Κυπρίων εναντίον της Ελλάδος, και να διευκολύνονται παρανόμως οι Κύπριοι αξιωματούχοι. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων που έχω καταγγείλει. Και υπάρχει ερώτηση, μήπως τα κίνητρά τους είναι πολιτικά? Πριν από 2 εβδομάδες είχε γίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ, ακούστε με. Και είχε εμφανιστεί εδώ ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος στην Κύπρο. Πρόεδρος είναι ο Αναστασιάδης, το κόμμα είναι το ΔΣ, της Κύπρου είναι ο Αναστασιάδης και πρόεδρος του κόμματος είναι ο Αβέροφ Νεοφύτου. Αυτός είναι, φράζει στην κυβέρνηση. Και εμφανίστηκε εδώ πέρα, είπε λοιπόν στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, δίκαια ή άδικα, δεν το σχολιάζω, δεν παίρνω πολιτική τοποθέτηση, του λέει: Κυριάκο, είσαι άξιος. Το κόμμα σου, του λέει, είναι, έχει τις ίδιες αρχές και νοοτροπίες με δεκα. Και μόνον η Νέα Δημοκρατία
μπορεί να προχωρήσει την Ελλάδα μπροστά. Πώς γίνεται αυτή η συνεργασία η καταπληκτική, από ποιους μέσα στην κυβέρνηση και για ποιο λόγο? Τι ακριβώς γίνεται? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το θεωρώ αδιανόητο. Και επίσης, πλατιάζω τώρα, συγγνώμη, μόνο αυτό θα σας πω και θα σεβαστώ το χρόνο σας περισσότερο. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται και αυτό που σας είπα προηγουμένως, που είπαν ότι πήγε ο κ. Γιαννόπουλος και είπε να μην ανακριθώ διότι θα... Ξέρετε γιατί με φωνάξανε πάλι να ανακριθώ? Διότι, λέει, όταν δώσαμε ενημερωτικά δελτία κάποια στιγμή για κάποια αύξηση κεφαλαίου, κάποια στοιχεία που υπήρχαν εδώ και εκεί και εκεί, θα έπρεπε να τα είχαμε βάλει στην ίδια παράγραφο. Δηλαδή για μπούρδες. Εξετάζουν ποινικά, προσπαθώντας να βρουν ότι κάτι κάναμε κακό εμείς οι Έλληνες στην Κύπρο από το 2011. Έχουμε φτάσει το 2016. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία, διότι έχουν όλες αρχιοθετηθεί, αντιμετωπιστεί. Για θαλασσοδάνεια, για διαφθορά, για δωροδοκίες, για εξαπατήσεις. Τίποτα. Και συνεχίζουν να μας παρελοχλούν με δίθεν χρηματιστηριακές παραβάσεις. Και σε αυτό το πράγμα έρχεται αρρωγή η ελληνική πολιτεία και βγαίνει μέσα στη Βουλή πολιτικός αρχηγός και λέει, ξέρετε, λέει, και με ομόφωνη απόφαση Συμβουλίου Εφετών εκδίδονται τα στελέχη της ΜΙΚ, μας δεν είπε της ΜΙΚ, του Γιαννόπουλου, στην Κύπρο. Κακό πράγμα, το ακούει κοινή γνώμη και λέει, ρε, τι απατεώνες είναι αυτοί που εκδίδονται στην Κύπρο. Και βγαίνει μετά εφημερίδα σε πρωτοσέλιδο και γράφει, όταν βγήκε η απόφαση εκδόσης των τελεχών, απόλυτη δικαίωση Παπαγγελόπουλου που εκδίδονται τα στελέχη. Από πού και ως πού. Και εσύ, κύριε Παπαγγελόπουλε, δεν τρέπεσαι που τα διαβάζεις αυτά, αν δεν τα προκαλείς? Από πού και ως πού. Η υπόθεση της Τσατάνη που έχεις κάνει τις επεμβάσεις σου είναι για θαλασσοδάνεια, για διαφθορά, για τέτοια. Από πού και ως πού είναι δικαίωσή σου ότι κάποια στελέχη θα πάνε γιατί ότι δεν απομείωσαν την αξία των ελληνικών εργασιών? Κυρίες και κύριοι, ακούστε αυτή τη λέξη την οποία θα σας πω. Αποδίκαια η αγανάκτηση. Ντροπή. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Και παλαιότερα, σε όλες τις κυβερνήσεις, και εγώ το λέω ευθαρσώς, γίνονται επεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Υπάρχει καμία κυβέρνηση η οποία δεν θέλει με τον Α ή με τον Β τρόπο κάπου να κάνει κάποια επέμβαση. Αλλά οι επεμβάσεις αυτές γινόντουσαν από ό,τι ήξερα. Να βοηθήσουμε ένα φίλο, να μην τιμωρηθεί πολύ ακριβά, πολύ αυστηρά, να αυτό κτλ. Αυτή τη φορά έχουμε εδώ πέρα περιπτώσεις επεμβάσεων, παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη προκειμένου να καταδικαστούν αθώοι άνθρωποι. Έχουν καταστρέψει τη ζωή δύο ανθρώπων. Ο ένας έχει βγάλει το Harvard και το MIT. Όχι, Stanford και MIT. Και ο άλλος έχει βγάλει το Harvard. Οικογενειάρχες, με παιδιά. Τους καταστρέφεται τη ζωή για ποιο λόγο? Με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, ντροπή.